Τα γερμανικά στρατεύματα ξεκίνησαν από την Τρίπολη, το Αίγιο και την Πάτρα. Ακολούθησαν ακτινωτή πορεία, σύμφωνα με τους γερμανικούς χάρτες, με κατεύθυνση την επαρχία Καλαβρίτων και τελική κατάληξη τα Καλάβρητα. Από τις 7 Δεκεμβρίου τα πεζοπόρα τμήματα χτένισαν στο πέρασμά τους όλα τα χωριά και σκόρπισαν τη φωτιά και το θάνατο. Η Κάτω Βλασιά, ο Κάλανος, το Μάνεση, το Σαραδί, η Βυσοκά, το Συρμπάνι, η Ρογή, η Κερπινή, η Άνω και Κάτω Ζαχλωρού, η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, το Σούβαρδο και το Βραχνί γνώρισαν την αγριότητα των Γερμανών. Η τελική κατάληξη ήταν στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 στα Καλάβρητα. Εκεί ολοκλήρωσαν την επιχείρηση. Πυρπόλησαν και κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την πόλη, λαϊλάτισαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε και εκτέλεσαν όλο τον αντρικό πληθυσμό από 14 ετών και πάνω στη θέση ράχη του καπί. Το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων συγκίνησε και συνένωσε τους Έλληνες. Δυνάμωσε τον αγώνα τους κατά του κατακτητή, όπως ο ίδιος ο τότε γενικός στρατιωτικός διοικητής των Γερμανών στην Ελλάδα ομολόγησε. Στον τόπο της εκτέλεσης, ο Λευκός Σταυρός και η πετρωμένη Καλαβριτινή Μάνα, αιώνια σύμβολα του μαρτυρίου, εξακολουθούν να στέλνουν μηνύματα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών του κόσμου.